Είναι με λύπη που για ακόμα μια χρονιά ως Επιτροπή Παιδείας έχουμε να διαχειριστούμε τις αδυναμίες του Υπουργείου Παιδείας να στηρίξει τους μαθητές με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες έτσι ώστε να ενταχθούν στις γενικές τάξεις των δημοσίων σχολείων. Εκτός του γεγονότος ότι το Υπουργείο Παιδείας αρνείται να ανασύρει από τα ντουλάπια του το νομοσχέδιο για την ενιαία εκπαίδευση και ουσιαστικά να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τα όσα προνοούνται στη σημερινή νομοθεσία του 1999 δεν τα εφαρμόζει. Ως βουλευτές γινόμαστε δέχτες ακόμα μια χρονιά καταγγελιών από τους συνδέσμους γονέων αλλά και τους ίδιους τους γονείς για ελλειπή στήριξη αποφάσεις των επαρχιακών επιτροπών που ακόμα δεν έχουν κοινοποιηθεί ενώ έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά, εστάσεις οι οποίες ακόμα δεν έχουν αξιολογηθεί, με αποτέλεσμα πάρα πολλά παιδιά ακόμη να μην έχουν ξεκινήσει τη σχολική τους χρονιά όπως τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι ντροπή για την δημοκρατία μας το 2022 παιδιά να μένουν σπίτι τους ενώ οι συμμαθητές τους είναι στα σχολεία γιατί περιμένουν στήριξη, αποφάσεις, εύλογες προσαρμογές. Σε αυτό το σκηνικό το οποίο είχα διαμορφώσει το τελευταίο διάστημα στις τελευταίες εβδομάδες ήρθαν να προσθεθούν σήμερα για μένα σοβαρές, πάρα πολλές σοβαρές καταγγελίες της Προέδρου της ΠΟΕΘ, οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν από όσους κόπτονται για την δημόσια παιδεία. Στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας, η Πρόεδρος της ΠΟΕΘ έχει πει και της ζήτησα να μας δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία για ποια σχολεία έχει γίνει αυτό, ότι τελευταία στιγμή αποθήκες μετατρέπονται σε αίθουσες διδασκαλίας για τα μωρά της ειδικής εκπαίδευσης. Εκτός του γεγονότος ότι αυτή η πολιτεία δεν έχει αντιληφθεί ότι το κάθε παιδί θα πρέπει να στηρίζεται και να είναι στην τάξη με τους συμμαθητές του για να παρακολουθεί το μάθημα, φαίνεται ότι θεωρούμε τα παιδιά με αναπηρίες παιδιά κατώτερου Θεού. Αν οι καταγγελίες ευσταθούν, θεωρώ ότι η πρόταση που όσον την γνωρίζω είναι, έχει την σοβαρότητα όταν μιλά και τοποθετείται να έχει στοιχεία. Να τα στέλνουμε σε αποθήκες που τελευταία στιγμή διαμορφώνουμε σε αίθουσες διδασκαλίας. Όπως επίσης έχει προβεί και σε μια ακόμη άλλη καταγγελία ότι ο αριθμός των συνοδών δεν έχει αυξηθεί όπως το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας είχε δεσμευτεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες. Έστω και σήμερα οφείλει το Υπουργείο Παιδείας να ανταποκριθεί και να λύσει τα προβλήματα άμεσα έτσι ώστε όλα τα παιδιά να επιστρέψουν στα σχολεία και αν πραγματικά θέλουμε κάθε Σεπτέμβρη να μην συζητούμε αυτά τα θέματα έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να ξεκινήσει η συζήτηση για να ψηφιστεί μια νέα νομοθεσία που να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα και τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, εμείς θα αναμένουμε τις απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας την επόμενη Τετάρτη, αλλά να είναι βέβαιοι ότι από την πλευρά τη δική μας, μόσα μέσα διαθέτουμε, δεν πρόκειται να αποδεχτούμε να συνεχίζεται αυτή η συμπεριφορά για αυτά τα παιδιά και τους γονείς τους.